Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στη νέα χαρά της δημιουργίας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε κάτι για τη νέα χρονιά που μας έρχεται. Κάτι που θα το φτιάξουμε μεν τώρα μέσα στις γιορτές, αλλά θα το έχουμε για όλη τη χρονιά μας, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο δωμάτιό μας, μέσα στο σαλόνι, στην κουζίνα, οπουδήποτε, ή μπορούμε να το προσφέρουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα για να το έχουν όλο το χρόνο κρεμασμένο στο σπίτι τους και να μας θυμούνται. Θα φτιάξουμε ένα ημερολόγιο για τη χρονιά που μας έρχεται. Ημερολόγιο τείχου. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι ένα τελαράκι ζωγραφικής, μικρό, σε διάσταση κατά προτίμηση 18x24 εκατοστά, ένα τέταρτο μιας χαρτοπετσέτας, ένα κομμάτι μιας χαρτοπετσέτας με το μοτίβο που μας αρέσει. Μπορούμε να επιλέξουμε κάτι πιο κλασικό, πιο σοβαρό, μπορούμε να επιλέξουμε κάτι πιο παιδικό. Εγώ θα κάνω κάποιο παιδικό σήμερα. Κορδελίτσες για να στολίσουμε το καδράκι μας γύρω-γύρω και το ημερολόγιο για να το βάλουμε και αυτό στο κάτω μέρος της κατασκευής μας, για να το βλέπουμε κάθε μέρα, να κοιτάμε τις γιορτές και τις αργίες και όλα τα σχετικά μέσα στη χρονιά μας. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω τη χαρτοπετσέτα αυτή που έχει κάποια ταρανδάκια. Είναι τέσσερα ίδια μοτίβα στις τέσσερις διαφορετικές πλευρές της χαρτοπετσέτας μου, οπότε θα χρησιμοποιήσω το 1 τέταρτο μόνο, το οποίο έχει είναι στη διάσταση 15x15 εκατοστά περίπου, οπότε θα έρθει και θα στολίσει ακριβώς το τελάρο μου στο επάνω μέρος του. Γι' αυτό και πρότεινα αυτό το μέγεθος στο τελάρο. Μπορούμε βέβαια αντί για τελάρο να χρησιμοποιήσουμε καρτολίνο ζωγραφικής, που είναι πάλι καμβάς, αλλά όχι σε ξύλινο τελάρο όπως είναι αυτό εδώ. Είναι καμβάς σε χαρτόνι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εκείνο για πιο οικονομικό ή πιο ελαφρύ υλικό, εάν θελήσουμε. Κόβουμε λοιπόν το μοτίβο μας πάνω στην τζάκιση της χαρτοπετσέτας, ακριβώς. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το 1 τέταρτο. Θα εφαρμόσουμε την τεχνική ντεκουπάζ. Και εδώ είναι η αγαπημένη μας τεχνική, που όπως έχουμε πει έχει άπειρες εφαρμογές και άπειρες εναλλακτικές. Θα βγάλουμε το δεύτερο και τρίτο φύλλο της χαρτοπετσέτας μας. Θα κρατήσουμε μόνο το επάνω-επάνω. Έτσι, ώστε να το κολλήσουμε και να είναι ακριβώς εδώ, βλέπετε, θα έρθει ακριβώς πάνω στο μοτίβο μας, έτσι ώστε στην κάτω πλευρά, όπως είπαμε, να κολλήσουμε το ημερολόγιο και να στολιστεί άνετα και όμορφα όλη η κατασκευή μας. Λοιπόν, χρειαζόμαστε την κόλλα ντεκουπάζ, οπωσδήποτε. Το πινελάκι μας είναι πάντα στο νερό. Θυμόσαστε, το σκουπίζουμε να μην έχει πολύ υγρασία και παίρνουμε λίγη-λίγη κόλλα από το κέντρο του μοτίβου μας προς τα έξω, για να κολλήσουμε το μοτίβο να έρθει και να γίνει κατευθείαν ένα με την επιφάνειά μας. Θυμόσαστε, ξεκινάμε από το κέντρο προς τα έξω, σε ακτινωτές συνεχόμενες κινήσεις, συνεχόμενες πινελιές. Προσέχουμε να μην στραβώσει και να μην μας ζαρώσει ιδιαίτερα η χαρτοπετσέτα μας. Συνεχόμενες πινελιές, να φεύγει ο αέρας. Μην σας τρομάζει που είναι λευκή η κόλλα που ασπρίζει κατά κάποιο τρόπο το σχέδιό μας. Μην σας τρομάζει αυτό. Ξέρουμε ότι όταν στεγνώσει η κόλλα θα γίνει διάφανη και γυαλιστερή. Συνεχίζω από κάτω. Κρατάω την άλλη άκρη έτσι ώστε να φεύγει ο περιττός αέρας, να μην μένει μέσα όσο μπορώ. Λίγη-λίγη κόλλα. Να μην μουλιάσει και μας χυστεί η χαρτοπετσέτα, γι' αυτό και δεν επιμένουμε πολλές φορές στο ίδιο σημείο. Είναι πράγματα που τα έχουμε ξαναπεί, αλλά τα επαναλαμβάνω και για τους καινούριους φίλους μας. Δεν πατάμε πολλές φορές στο ίδιο σημείο με το νοπό πινέλο μας, γιατί η χαρτοπετσέτα είναι πολύ ευαίσθητη, πολύ μαλακό υλικό και δεν θέλουμε να μας νοτίσει πολύ και να σχιστεί. Υπάρχει ο κίνδυνος δηλαδή να σχιστεί η χαρτοπετσέτα εάν τη μουλιάσουμε πολύ. Λίγη-λίγη κόλλα και συνεχίζουμε έτσι ώστε να κολληθούν όλες οι πλευρές. Τώρα μπορώ να την περάσω από πάνω. Έτσι.
Εδώ, ίσως το είχα κόψει λίγο στρεβά. Από εδώ είναι ευθεία, βλέπω. Από εκεί δεν το κόψα καλά, γιατί μιλούσα και δεν ήμουν συγκεντρωμένη. Αλλά θα το διορθώσουμε στο τέλος με τις γαρνιτούρες που θα βάλουμε στο μοτιβάκι μας. Η χαρτοπετσέτα μας κόλλησε κιόλας επάνω στο τελαράκι μας. Έχει γίνει ένα με το τελάρο. Τώρα, πώς μπορούμε να την διακοσμήσουμε, πώς μπορούμε να τη στολίσουμε επιπλέον. Θα βάλουμε λίγο ακριλικό χρωματάκι εδώ σε αυτά τα μοτιβάκια. Ταιριάζει το μπροντζέ, το σκούρο χρυσό, αντικέ χρυσό χρωματάκι έχω επιλέξει να βάλω. Ταιριάζει με τα ταρανδάκια μου, με το σώμα που έχουν, με το χρώμα που έχουν εδώ στο σώμα τους τα ταρανδάκια μου. Θα ταμπονάρω γύρω-γύρω λίγο χρυσό χρώμα, έτσι ώστε να δώσω ένα φόντο ελαφρώς πιο σκούρο από το φόντο του μοτίβου μου, για να τονίσω έτσι το μοτίβο. Θέλω να κάνει αντίθεση το χρώμα του φόντου που θα βάλω με το χρώμα του μοτίβου, για να τονιστεί έτσι το μοτίβο μου πιο πολύ. Δεν θα βάλω ακριβώς το ίδιο χρώμα. Βάζω άλλη απόχρωση για να τονίσω αυτά που θέλω. Λίγο κατευθείαν βλέπετε πάνω στο σφουγγάρι το χρώμα το χρησιμοποιούμε. Και θα το γυρίσω και από τις άλλες πλευρές εδώ. Να συνεχίσω από εκεί που είχαμε μείνει. Να συνεχίσω, να χρωματίζω έτσι όλο το φόντο γύρω-γύρω από το μοτίβο μου. Θα βάψω και τα πλαγινά να είναι πιο ομοιόμορφα. Είτε τα μποναριστά, είτε σβήνω το χρώμα, είτε μπορώ και όλο έτσι να το στρώσω, να το περάσω για να γίνει όλο ένα χρώμα. Να χρωματιστεί όλη η πλαϊνή επιφάνεια μέχρι κάτω. Γιατί όχι, μέχρι κάτω. Και εδώ γύρω-γύρω στο μοτίβο μου. Έμεινε και η κάτω πλευρά του τελάρου μου, που και αυτή θα τη χρωματίσω και αυτή θα τη βάψω, δεν θα την αφήσω έτσι. Θέλω να είναι ομοιόμορφο το σχέδιο όλο. Οπότε και εδώ, με προσοχή στην άκρη, να μην λερώσω και τη χαρτοπετσέτα μου. Όσο πιο κοντά μπορώ στη χαρτοπετσέτα, πάω, βλέπετε, όσο πιο πολύ κοντά μπορώ, εκεί χρωματίζω. Τώρα κάτω, φεύγω, τα μποναριστά, εισβήνοντας το χρώμα, έτσι προς τα έξω, να γεμίσω το φόντο όλο της κατασκευής μου. Στο τελάρο μου, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Την κάτω πλευρά δεν ξεχνάμε. Όλες τις πλευρές. Κοιτάμε να είναι όλο όμορφο, όμορφα βαμμένο. Όλο ωραίο. Να έχει γεμίσει όλη η επιφάνεια. Για να έχει μια ομοιομορφία. Και να δείχνει πιο γεμάτο. Κάναμε και το φόντο μας. Βλέπετε, σε λίγα δευτερόλεπτα κατευθείαν έχουμε ένα έργο τέχνης. Τώρα, και επειδή πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε ένα περίγραμμα, μπορούμε αν θέλουμε να βάλουμε λίγη κορδελίτσα, να κολλήσουμε λίγη κορδέλα εδώ γύρω-γύρω στο περίγραμμα της χαρτοπετσέτας μας. Έτσι, εδώ μπορούμε να βάλουμε μία κόκκινη κορδελίτσα. Μπορούμε, αν θέλουμε, να βάλουμε γκλίτερ. Μπορούμε να βάλουμε χρυσή κορδέλα. Όχι, η χρυσή κορδέλα δεν τονίζει το μοτίβο μας. Βλέπετε πόσο πιο άχρωμη είναι. Δεν ξεχωρίζει σχεδόν από το φόντο. Ενώ με την κόκκινη, να τη δούμε από την απέναντι πλευρά. Από εδώ, αν δούμε το κόκκινο χρώμα, τονίζει περισσότερο το μοτίβο μας. Κάνουμε λοιπόν τις επιλογές μας. Διαλέγουμε τι θα βάλουμε, τι μας αρέσει και τι όχι. Και καταλήγουμε σε αυτό που θέλουμε να δουλέψουμε περισσότερο. Εδώ θα βάλω λίγη κόκκινη κορδελίτσα. Θα τονίσω λίγο τα μοτιβάκια μου. Θα κόψω την κορδέλα με το ψαλιδάκι μου. Θα μετρήσω τις αποστάσεις που θέλω. Αυτό το κομμάτι θα μπει εδώ. Θα βάλω ένα κομμάτι εδώ. Και αυτό θα πάει μέχρι ένα σημείο. Στην κάτω πλευρά μετράμε κομματάκι-κομματάκι πόση κορδέλα θέλουμε, βλέπετε. Καλύτερα να την κόψουμε λίγο πιο μεγάλη παρά να την κόψουμε πιο μικρή και να μας αφήσει κενά. Αυτό θα πάει κάτω λοιπόν. Και άλλο ένα κομματάκι της κορδέλας μου θα πάει στην απέναντι κάθετη πλευρά.
Λοιπόν, θα πάρω λίγη κόλλα και θα το κολλήσω. Κομμάτι, κομμάτι. Εδώ θέλω να έχω κόλλα, να έχω μπόλικη κόλλα, γιατί ειδικά οι σατέν κορδέλες δεν κολλάνε και πολύ εύκολα. Οπότε θέλω μπόλικη κόλλα να επιμείνω καλά-καλά στα κομμάτια μου. Θα πατήσω την κόλλα μου να πιάσει, να κολλήσει καλά. Έτσι. Θα βάλω είτε με το πινελάκι μου, είτε με, ανάλογα με την κόλλα που θα χρησιμοποιήσω. Μπορεί να έχει και μυτούλα μπροστά στο όμοιο το σωληνάριο που θα χρησιμοποιήσω. Εδώ και με το πινέλο γίνεται δουλειά. Έχουμε αυτό το κομματάκι, έχουμε επιλέξει για εδώ. Θα το προσέξουμε, το βάλουμε στην ευθεία. Έτσι. Άλλη μια κορδελίτσα από εδώ. Βλέπετε, δεν είναι καθόλου δύσκολο και είναι όλα σε ελάχιστο χρόνο, γίνονται κατευθείαν το ένα μετά το άλλο. Όλη η διαδικασία μας είναι πάρα πολύ γρήγορη. Αυτό κόπηκε και λίγο πιο μεγάλο. Είδατε, καλύτερα να είναι λίγο πιο μεγάλο και να το μικρύνουμε παρά να είναι κοντό και να μην μπορούμε να το μεγαλώσουμε. Μία τελευταία λωρίδα κόλλας, κορδέλας στην κάτω πλευρά του σχεδίου μας και έχουμε προχωρήσει και σε άλλη φάση. Έχει τελειώσει μάλλον και άλλη μία φάση της κατασκευής μας. Και εδώ κόβουμε ελαφρά. Βλέπετε πόσο τονίζεται. Εδώ πέρα μην μας απασχολεί που είναι άσπρη, είναι η κόλλα και δεν μας ενοχλεί, γιατί όταν στεγνώσει θα γίνει διάφανη και γυαλιστερή, οπότε το λευκό που δείχνει αυτή τη στιγμή δεν μας προβληματίζει καθόλου. Με την ίδια κόλλα μπορούμε να κολλήσουμε κάτω και το ημερολόγιό μας, να δούμε πόσο χώρο θα πιάσει. Και μάλιστα δεν θα βάλω κατευθείαν επάνω στο τελάρο, θα βάλω στην πλάτη του ημερολογίου μπόλικη κόλλα, στην επάνω πλευρά πιο πολύ, ή μπορούμε και κατευθείαν στο τελάρο, όπως βολεύει τον κάθε έναν. Έτσι, για να το βάλω και αυτό εδώ στη μέση, να κεντράρω. Πατάω λιγάκι γιατί θέλει λίγο χρόνο να κολλήσει, να πιάσει καλά. Έτσι, και το ημερολόγιο μου σε πρώτη φάση είναι έτοιμο, εκτός από κάποια μικρά γαρνιρίσματα, κάποιες μικρές λεπτομέρειες που θέλω να προσθέσω τώρα. Θα βάλω λίγο γκλιτεράκι για να τονίσω κάποιες γραμμούλες, κάποια σχεδιάκια. Θα βάλω λίγο γκλιτεράκι εδώ στο κασκόλ του τάρανδου, να δώσω μια λάμψη. Μπορώ να βάλω χρυσό, μπορώ να βάλω κόκκινο γκλίτερ. Να βάλω ό,τι έχω, ό,τι μου αρέσει. Εδώ στις γραμμούλες. Ακολουθώ το σχέδιο που έχει το μοτίβο. Δεν κάνω κάτι δικό μου. Δεν κάνω κάτι από μόνη μου. Λίγο να λαμπειρίζουν και οι μυτούλες τους. Μ' αρέσει να λάμπουν και τα ματάκια τους. Να δείχνουν πιο έξυπνα, πιο φωτεινά. Μια σταγονίτσα λοιπόν και στα ματάκια τους. Και με κόκκινες περλίτσες θα τονίσω κάποιες άλλες λεπτομέρειες που έχει το μοτίβο μου. Εδώ στα γκί. Επάνω στον τάρανδο. Εδώ πέρα τις γραμμούλες αυτές. Όπου θέλουμε να δώσουμε λάμψη βάζουμε γκλίτερ. Όπου θέλουμε απλά να τονίσουμε κάποια σχεδιάκια βάζουμε το περίγραμμα αυτό που είναι πιο διακριτικό. Δεν είναι τόσο λαμπερό όσο το ρελιέφ, αλλά πάλι, όσο το γκλίτερ συγγνώμη, αλλά πάλι δίνει χρώμα και τονίζει κάποιες λεπτομέρειες που θέλουμε. Εδώ, στα αυτάκια τους. Κάποιες γραμμές που θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο στο σχέδιο. Βλέπετε, απλά δίνει και εδώ λίγο χρώμα και λίγο όγκο, γιατί είναι και αυτό ογκώδες και τρισδιάστατο. Μπορούμε στο ημερολογιάκι μας να του δώσουμε μια πιο χριστουγεννιάτικη υφή και μορφή. Μπορούμε να κολλήσουμε και οικολογικά αντικείμενα στο λιδάκι που έχουμε στη φύση. Μπορούμε να κολλήσουμε ξυλάκια. Μπορούμε να κολλήσουμε κουκουναράκια. Εδώ είτε με λίγη σιλικόνη,
Στις γωνίες εδώ θα βάλουμε είτε με λίγη ζεστή σιλικόνη, είτε με λίγη κόλλα κρυσταλλική, που είναι πολύ γερή. Μπορώ να βάλω. Απλά πρέπει να το αφήσω λίγη ωρίτσα να στεγνώσει. Ένα κουκουναράκι, το οποίο επίσης μπορώ να βάψω αν θέλω με χρυσό χρώμα, στο χρώμα που έχω στο φόντο ή με κάτι άλλο. Μπορώ να του βάλω λίγο γκλίτερ μετά για να δώσει λίγη λάμψη και αυτό. Μπορώ να κολλήσω ένα ξυλάκι, φυσικό κλωναράκι από τη φύση, εδώ. Μπορώ να κολλήσω ένα άλλο κουκουναράκι στην άλλη πλευρά, να του δώσω μια πιο γιορτινή, μια πιο χριστουγεννιάτικη μορφή. Μπορώ ακόμη να κρεμάσω και ένα κουδουνάκι στο κάτω μέρος, πίσω από το ημερολόγιο, για να του δώσω πιο γιορτινή και πιο χαρούμενη μορφή. Θα το κρατήσω λίγο οριζόντια, πρέπει να το κρατήσω οριζόντια για να στεγνώσουν καλά, να στεγνώσει καλά η κόλλα και να πιάσουν τα στολιδάκια μου. Οπότε δεν θα το σηκώσω πολύ. Βλέπετε την γενική ιδέα που έχουμε κάνει. Να το ημερολογιάκι μας. Βλέπετε πόσο γυαλίζουν τα στρασάκια σε ορισμένα σημεία που βάλαμε το γκλίτερ. Πόσο τονίζονται τα ματάκια, οι μυτούλες και κάποιες λεπτομέρειες που έχουμε πάνω στο σχέδιο το συγκεκριμένο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σχέδιο χαρτοπετσέτας ή ριζόχαρτου ή χαρτιού ντεκουπάζ που κυκλοφορεί στην αγορά. Στο βιβλιοπωλείο Γραφή θα βρείτε όλα τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε σήμερα και όχι μόνο αυτά φυσικά, και άπειρες ιδέες για κατασκευές ημερολογίων και όχι μόνο. Το βιβλιοπωλείο Γραφή βρίσκεται στην Κοζάνη, στην οδό Ολυμπίου Γεωργάκη 11. Μπορείτε και στο Facebook που βλέπετε στο κάτω μέρος της σελίδας να επικοινωνείτε μαζί μου για οποιαδήποτε λεπτομέρεια, οποιαδήποτε απορία, όπου μπορώ να σας βοηθήσω πολύ ευχαρίστως στη διάθεσή σας. Μέχρι την επόμενη χαρά της δημιουργίας, να είστε καλά. Γεια σας.